τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάμε ευθύς αμέσως. Θα καλημερίσω την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία είναι μαζί μας. Κύριε Μακρύ, καλή σας ημέρα. Καλησπέρα, κύριε Τζάνο. Λοιπόν, χθες ανακοινώθηκε ότι προχωράμε σε περαιτέρω χαλάρωση μέτρων. Μεταξύ αυτών είναι και το κομμάτι των σχολείων. Επανέρχονται οι σχολικές εκδρομές. Για δώστε μας λίγο παραπάνω λεπτομέρειες. Σωστά. Έχει βγει ήδη ανακοίνωση, κύριε Τζάνο, από το Υπουργείο μας. Επιτρέπονται οι σχολικές εκδρομές από την 1η Μαρτίου και οι εκδρομές με διανυκτέρευση. Βεβαίως θα πρέπει πριν 48 ώρες να κάνουν εμβολιασμένοι μη μαθητές ή συμμετέχοντες rapid test. Και αυτό δεν τους αποκλεί από την υποχρέωση να κάνουν και τα τακτικά τεστ όπως ορίζονται μέχρι τώρα στο πρωτόκολλο που έχει υποδείξει η Επιτροπή των Ειδικών. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, θα ισχύουν όλα εκείνα τα μέτρα που ισχύουν για τα αυτοκίνητα, για τα λεωφορεία, οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν αποκλείεται. Υπάρχει ο πρόσθετος όρος της εξέτασης με rapid test 48 ώρες πριν και ακολουθείται ακριβώς το πρωτόκολλο σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μέτρα όπως τα γνωρίζαμε. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι αλλάζει κάτι το οποίο είναι σημαντικό και για τα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι επί της ουσίας το κομμάτι των σχολικών εκδρομών μπορεί να αν το συζητάγαμε πριν την πανδημία, να ήταν κάτι το οποίο ήταν ίσως όχι τόσο σημαντικό. Αλλά μετά την πανδημία και με το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν χάσει αυτή την καθημερινότητα, η επιστροφή των σχολικών εκδρομών νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Έχω αρκετά ερωτήματα. Είναι σωστή επισήμανση. Ναι. Σας, αν με επιτρέπετε, να έχω τη δυνατότητα να πω ότι οι εκδρομές δεν είναι όπως οι περισσότεροι τις έχουμε στο μυαλό μας μόνο ψυχαγωγικές. Είναι και παιδαγωγικές. Ακριβώς. Είναι εκδρομές που περιλαμβάνουν επισκέψεις σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους ή σε παραστάσεις. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι πέραν από την ψυχαγωγία, που και αυτή παιδαγωγικά είναι εννοείται επιβεβλημένη, έχουν και χαρακτήρα εκπαιδευτικό. Ωραία. Ερώτημα. Μου το θέτουν αρκετοί ακροατές. Για τη μείωση της ύλης πανελλήνιες εξετάσεις. Γιατί φέτος είναι η πρώτη χρονιά στην οποία αυξήθηκε η ύλη και τα παιδιά έρχονται μετά από 2 χρόνια που τα σχολεία ήταν κλειστά. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τα παιδιά, τους δημιουργεί περισσότερο άγχος, αλλά δημιουργεί και τις άγχος και τις οικογένειες. Έχετε δίκιο, κύριε Τζένο. Θα σας απαντήσω προφανώς και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, αν δεν θα την ξέραν και ούτε είμαι και σε θέση να προαναγγείλω κάτι. Το εξηγώ γιατί ενδεχομένως από αυτό που θα πω μετά υπάρχουν ερμηνείες ότι προαναγγέλλω ή αποκλείω κάτι που δεν ισχύει. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Θα πω όμως ότι το Υπουργείο έχει ευαισθησία στα θέματα τα οποία αποδυναμώνουν ίσως ή διαφοροποιούν, μάλλον το αποδυναμώνουν δεν είναι το σωστό ρήμα, διαφοροποιούν τις μαθησιακές δυνάμεις των παιδιών. Και το απέδειξε πέρυσι, γιατί πέρυσι πράγματι υπήρχε πρόβλημα και μειώθηκε η ύλη και έγινε ήδη γνωστό από το Φεβρουάριο κατά 30%. Φέτος όμως επανήλθαμε στη διαζώση στη διδασκαλία. Δεν είναι ίδιες οι συνθήκες ώστε να επιβάλλουν την ίδια αντιμετώπιση. Δεν κρίθηκε δηλαδή μέχρι στιγμής ότι πρέπει ως μέτρο επιβεβλημένο από τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά διδάχθηκαν να υπάρχει μείωση της ύλης. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο δεν το έχει εξετάσει. Σαφής η απάντηση. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει σκέψη να υπάρξει τουλάχιστον ένας περιορισμός, με την έννοια ότι η ύλη αυξήθηκε ούτως ή άλλως. Εγώ δεν λέω να αλλάξει επί της ουσίας το μοντέλο, αλλά θα μπορούσε ίσως να εξεταστεί αυτό το ενδεχόμενο. Το μοντέλο δεν μπορεί να αλλάξει γιατί είναι ένα μοντέλο επιτυχημένο. Και δεν ξέρω τι εννοείται με το αυξήθηκε η ύλη. Η ύλη είναι δεδομένη, είναι γνωστή και πέρυσι, κύριε Τζένο. Ακριβώς επειδή μεταξύ άλλων δεν υπήρχαν και τα περιθώρια των εκδρομών, δηλαδή τα παιδιά κάναν απλώς μάθημα, έστω και διαδικτυακά, η ύλη καλύφθηκε. Δεν υπάρχουν εισηγήσεις στο Υπουργείο και δεν υπάρχει σκέψη να το πω ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Και δεν νομίζω ότι τα δεδομένα που έχουμε υπόψη μας θα επιτρέψουν διαφορετική σκέψη στο μέλλον, να το πω και αυτό. Και το λέω όσο πιο προσεκτικά μπορώ, γιατί τα θέματα των παιδιών πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι και να μην καλλιεργούμε ούτε προσδοκίες ούτε να δημιουργούμε ψευδεστήσεις. Δεν υπάρχουν δεδομένα τα οποία αυτή τη στιγμή, και επαναλαμβάνω, δεν βλέπω να υπάρχουν και στο μέλλον, θα επέβαλαν ή θα επέτρεπαν στο Υπουργείο να εξετάσει κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει γενικώς. Ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε σε σχέση με τα. Επειδή τα σχολεία, αλήθεια είναι ότι είναι ένα χώρο όπου γίνονται συνεχή τεστ, είναι το πρωτόκολλα τέτοια. Ποια είναι η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής, δηλαδή πώς πάμε με τα κρούσματα και πώς πάμε με τα τμήματα που κλείνουν και πόσα είναι αυτά, έχετε τέτοια εικόνα? Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε είναι η εικόνα που μας ανακοινώνει ο ΕΟΔΙ, οπότε θα αποφύγω να πω κάτι που δεν είναι ίσως επίκαιρο. Η εικόνα όμως, η γενική την οποία έχουμε, γιατί οφείλουμε να την έχουμε και μας ενδιαφέρει, είναι ότι αυτά τα πρωτόκολλα που πολύ σωστά επισημάνατε ότι υποχρεώνουν ένα πληθυσμό της τάξης του 1.600.000 πολιτών 2 φορές την εβδομάδα
να εξετάζονται, δείχνει ότι και επιδημιολογική καταγραφή γίνεται, αλλά και ό,τι, αφορά σε εμάς στον τομέα της ευθύνης μας, γίνεται η ασφαλέστερη, δυνατή εκπαιδευτική διαδικασία διαζώσης. Τα πρωτόκολλα όμως έχουν αποτέλεσμα και τα τμήματα τα οποία κλείνουν είναι σε σχέση με τον αριθμό των τμήματων απειροελάχιστα, ακριβώς γιατί οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς, με πολλή πειθαρχία, με πολύ επαγγελματισμό σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, θα εφαρμόζουν και τα παιδιά μας με τον ίδιο τρόπο. Το ότι πέτυχε και δεν σταμάτησε η διαδικασία εκπαιδευτική στην πανδημία, είτε διαζώσεις, κύριε Τζένο, είτε διαδικτυακά, οφείλεται στους εκπαιδευτικούς, κατά κύριο λόγο στους γονείς και στα παιδιά ισοσθενώς. Ωραία. Τι γίνεται, βλέπω κάποιες ειδήσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προχωράει κανονικά αυτή η διαδικασία, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, θα σας θυμίσω ότι προσλήφθηκαν επί των ημερών μας 12.000 και πλέον εκπαιδευτικοί, πρώτη φορά στην ειδική αγωγή και μετά από δεκαετίες στη γενική αγωγή, στη γενική παιδεία, που είναι κάτι το οποίο ξεπερνούσε και τις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε και οφείλαμε να τηρήσουμε. Δηλαδή, αντί για τα 5.000 πλέον άτομα που θα προσλαμβάναμε εκπαιδευτικούς, διορίσαμε ανθρώπους υπερδιπλάσιους, εκπαιδευτικούς υπερδιπλάσιους. Επίσης και μεγάλο αριθμό που ξεπερνά τους 40.000 αναπληρωτές. Βεβαίως και φέτος, κάνοντας την κάνουμε ήδη στο Υπουργείο, καταγραφή των αναγκών που υπάρχουν, θα συνεννοηθούμε με τα συναρμόδια Υπουργεία για να προχωρήσουμε και σε διορισμούς και σε προσλήψεις. Αλλά δεν μπορώ να σας πω το ακριβές νούμερο, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει στα θέματα αυτά, είναι και οικονομικά θέματα, να υπάρχει συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία. Είναι στόχος να γίνουν δηλαδή και μόνιμοι διορισμοί, και όπως έγινε και πέρσι. Και προσλήψεις. Και διορισμοί και προσλήψεις, βεβαίως. Εννοείται, η τάση του Υπουργείου και η διάθεση που υπάρχει, η κυβερνητική δηλαδή πολιτική, είναι να υπάρχουν οι διορισμοί και οι προσλήψεις να βαίνουν μειούμενες. Πότε θα δούμε την ημέρα που θα ολοκληρώνεται, θα εφαρμόζεται μάλλον το νομοσχέδιο για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, κύριε Μακρύ? Είναι ένα θέμα το οποίο έχει τραβήξει πολύ. Και μην μου πείτε τώρα ότι εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί. Πώς εκπαιδεύονται πια? Δεν θα σας πω μόνο αυτό. Θα σας ξεκινήσω από την αρχή, ότι έπρεπε να γίνει η προκήρυξη. Μετά από την προκήρυξη έπρεπε να ανακηρυχθούν οι επιτυχώντες, να εξεταστεί από το ΑΣΕΠ, να εξεταστούν από το ΑΣΕΠ οι τυχόν ενστάσεις και οι πήχαν ενστάσεις, και συνεχεία να γίνει και η δική τους εκπαίδευση. Κύριε Τζένο, επειδή τα θέματα τα παρακολουθείτε και όχι μόνο τα εκπαιδευτικά, είναι ο τομέας αυτός ένας ευαίσθητος τομέας. Η ΟΠΗ, δηλαδή η ομάδα που θα προστατεύει η προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, θέλει ειδική εκπαίδευση. Δεν είναι μόνο ότι δεν θα φορά στολές. Θέλει και ειδικό τρόπο αντιμετώπισης τυχών παραβατικών συμπεριφορών. Είναι κάτι πολύ ευαίσθητο και καλύτερα, αν έχετε, θέλετε τη γνώμη μου, παρότι ο τομέας ευθύνης μου δεν περιλαμβάνει την ανώτατη εκπαίδευση, σωστά, αλλά αντιλαμβάνεστε, στο Υπουργείο είμαι και βεβαίως γνωρίζω. Είναι καλύτερα να αργήσει κάποιους μήνες παρά τυχόν ελλιπής εκπαίδευση να οδηγήσει κάποιον, τυχόν λέω, να οδηγήσει κάποιον σε μια συμπεριφορά που θα πυροδοτήσει εκρήξεις. Καλύτερα λοιπόν στην περίπτωση αυτή να είναι πλήρως κατοχυρωμένοι και εκπαιδευτικά και με όποιον άλλο τρόπο απαιτείται επιχειρησιακά εκείνοι που θα αναλάβουν αυτό το ευαίσθητο τομέα, παρά να υπάρχει κάποια συμπεριφορά η οποία ενδεχομένως θα δημιουργήσει προβλήματα. Να πάμε λίγο και στα θέματα της επικαιρότητας. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τον τρόπο. Είδαμε μια τοποθέτηση του κυρίου Καρτερού, ένα άρθρο του κυρίου Καρτερού εναντίον του Πρωθυπουργού, το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων για τον τρόπο με τον οποίο γράφτηκε. Είδαμε την τοποθέτηση και βλέπουμε και τις τοποθετήσεις του κυρίου Πολάκη. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για λουλούδια τα οποία πρέπει να ανθίσουν, όπως έλεγε και ο Μάο, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το αφήνει, το θεωρεί φυσιολογικό. Θα ήθελα ένα σχόλιο, κυρία Μακρύ. Κύριε Τζένο, τι να σας πω τώρα. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και δεν έχει να κάνει, επειδή με την αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε ιδεολογικές αλλά και ουσιαστικές πολιτικές διαφορές. Έχει να κάνει με την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Εμείς, εγώ που είμαι μεγαλύτερη, θυμούμαι ότι μια εποχή αγωνιζόμασταν για να θεμελιωθεί η δημοκρατία στη χώρα. Τώρα πια αυτό δεν είναι ζητούμενο, είναι δεδομένο. Και αγωνιζόμαστε ακόμα να βελτιώσουμε την ποιότητα της δημοκρατίας. Έχουμε μια τόσο πλούσια γλώσσα. Συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί μου πολιτικοί, πρέπει να κατέχουν καλά τη γλώσσα και να μπορούν να αποδομήσουν έναν πολιτικό αντίπαλο με πάρα πολλές λέξεις που δεν προσβάλλουν. Είναι τόσο πλούσια η γλώσσα και τόσες πολλές οι δυνατότητες και τόσο λεπτές ή ηχηρές οι αποχρώσεις της λέξης, που δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να καταφέρουν. Προφανώς γνωρίζουν, τις λέξεις, επιλέγουν να καταφύγουν σε ίδιες. Προσπαθώ και εγώ να είμαι ευγενική, γιατί νομίζω ότι αν ο δημόσιος διάλογος οδηγηθεί στο να απαντά με ύβρις κάποιος σε εκείνον ο οποίος πρώτος έχει αρχίσει το υβρεολόγιο, δεν θα βοηθήσουμε σε τίποτα. Δηλαδή είναι
τι να σας πω, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο. Δεν θέλω κι εγώ. Θεωρείτε ότι είναι προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να στρέψει τα φώτα αλλού, επειδή, ας πούμε, για παράδειγμα, κατηγορείται και έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, επειδή ψήφισε, ας πούμε, για παράδειγμα, παρών στα Ραφάλ και. Έχω την εντύπωση ότι η επιλογή να ψηφίσουν παρόν ήταν συζητητή. Ήταν παρόντες δηλαδή και ήταν συζητητή επιλογή. Και δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πως αυτό τους κάνει πολιτικά ζημιά. Επίσης δεν αντιλαμβάνονται ότι ακόμη και αν αυτή είναι μια ατυχής προσπάθεια να στρέψουν τα φώτα, που δεν το αποκλείω καθόλου βλέποντας τη μέχρι τώρα πορεία τους, αυτή η ατυχής προσπάθεια κάνει ακόμη ατυχέστερη τη δημόσια παρουσία τους και την όποια πειθό θέλουν να ασκήσουν ή την ανάκτηση πολιτικού ακροτηρίου και υποστηρικτών. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτές είναι κινήσεις πανικού. Και επαναλαμβάνω και το λέω ξανά σε εσάς και γίνομαι κουραστική, δεν θέλω κι εγώ με τοποθετήσεις, γιατί σας βεβαιώ ότι πολύ οξύτερα θα ήθελα κι εγώ να μιλήσω. Δεν θέλω ακριβώς να εκτρέψουμε όλοι εμείς οι οποίοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουμε το παράδειγμα του Πρωθυπουργού, αλλά και των ηγετικών στελεχών της παράταξης, που είναι πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις, πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ νυφάλοι. Θέλω κι εγώ λοιπόν να ακολουθήσω αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων νοσηρών φαινομένων. Είναι απαράδεκτα για τη δημοκρατία. Είναι απαράδεκτο να γράφονται τέτοια πράγματα με αρτικόλεξα ξένα, λες και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Αν είναι δυνατόν από ανθρώπους που το είπατε κι εσείς και τη γνωρίζουν τη γλώσσα, ή αν δεν γνωρίζουν κάποιες λέξεις, μπορεί να σκεφτούν, να τις αναζητήσουν, να ψάξουν. Λοιπόν, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να προηγείται. Δείχνουν ότι ο κόσμος δεν θέλει προώρες εκλογές, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί. Το έχει ξεκινήσει η αξιωματική αντιπολίτευση και προφανώς θα επενδύσει σε αυτό. Υπάρχει όμως κάτι άλλο το οποίο προκαλεί εντύπωση και είναι η αλλαγή, επειδή είστε έμπειροι πολιτικός. Πρώτα αλλάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε μια δημοσκόπηση και στο τέλος αλλάζει το αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι η ακρίβεια επισκιάζει την πανδημία ως βασικότερος λόγος ανησυχίας για τους πολίτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε ως πολίτες, αλλά θα το αντιμετωπίσετε και ως κυβέρνηση το 2022, με κάποιους να λένε και το 2023. Ακούω τα παραγωγικά υπουργεία, τους υπουργούς, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ξέρετε όμως ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια, φέρνει οργή, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Θα συμφωνήσω μαζί σας πως η φτώχεια φέρνει γκρίνια και καμιά φορά φέρνει και οργή. Αλλά θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι η οργή φέρνει και όταν εκείνος ο οποίος έχει τις τύχες της χώρας στα χέρια λέει ψέματα ή παριστάνει ότι μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα στην πραγματικότητα μπορεί να κάνει. Μέχρι στιγμής πάντως, για να σας διακόψω, μέχρι στιγμής ο λαός έχει δείξει ότι δεν συντάσσεται με αυτούς που λένε την αλήθεια. Ο κ. Καραμαλής είχε βγει και είχε πει ότι έχουμε πρόβλημα, κόβω μισθούς, συντάξεις. Ψηφίστηκε ο Γιώργος Παπανδρέου με το λεφτά υπάρχουν. Και ψηφίστηκε και συνέχεια ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έλεγε θα καταργήσω. Με τους αγανακτισμένους και θα καταργήσω το μνημόνιο με ένα νόμο, έτσι. Αυτό το λέω γιατί ακούω που κάποιους να λένε ότι πρέπει να δείξουμε μια σωστή στάση. Συμφωνώ εγώ προσωπικά. Αλλά το θέμα είναι τι πιστεύει ο λαός, ο οποίος έχει να πληρώσει το ρεύμα του στο τέλος του μήνα. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί μου δίνετε και εμένα τη δυνατότητα να θυμίσω πως όλα αυτά που έπαθαν και έμαθαν οι Έλληνες, τους έχουν κάνει πολύ ωριμότερους. Και επιτρέψτε μου να το πω αυτό με τα λόγου γνώσεως, γιατί εγώ πολιτεύομαι στην επαρχία. Η διαφορά είναι ότι μεταξύ πολιτικών που επιλέγονται και εκλέγονται σε μεγάλες περιφέρειες είναι η επαφή συχνή που έχουμε, χωρίς να σημαίνει ότι εκείνοι είναι αποξενωμένοι βεβαίως, αλλά σε εμάς είναι πιο εύκολη και πιο συχνή η επαφή. Οι πολίτες τώρα πια καταλαβαίνουν και είναι όριμοι. Και καταλαβαίνουν ποιος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την οργή, την πρόσχερη, ποιος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την γκρίνια που δημιουργεί η φτώχεια και ποιος είναι εκείνος ο οποίος λέει την αλήθεια. Και σε συνέχεια, κύριε Τζένο, και τις προηγούμενες κουβέντες που κάναμε για την ποιότητα της δημοκρατίας, επιτέλους θα εκτιμήσουν. Και πιστέψτε με, αυτό το λέω, το πιστεύω, δεν το λέω για τις ανάγκες της κουβέντας μας, θα εκτιμήσουν εκείνον που δίνει, που παίρνει μέτρα με μέτρημα, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Πρωθυπουργός, και όχι εκείνον που υπόσχεται τα πάντα. Όλα, που θα τα λύσει όλα, που θα δώσει χρήματα, που θα επαναφέρει ρυθμίσεις, διατάξεις, εν πάση περιπτώσει, θα τα λύσει όλα παρέχοντας. Πιστέψτε με ότι έχει την οριμότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η γκρίνια ή ο θυμός που υπάρχουν τώρα δια μαγείας θα εξαφανιστούν. Όμως όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσει, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι το ερώτημά σας, τότε θα αξιολογήσει την ειλικρίνεια, τις ενέργειες, γιατί δεν αρκεί η ειλικρίνεια, τις ενέργειες. Την ανακούφιση η οποία δόθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να κινδυνεύσει το οικονομικό μέλλον ή το μέλλον των επόμενων γενεών, και τότε θα κρίνει σωστά.
Και το λέω γιατί το πιστεύω, γιατί έχω αντιληφθεί και τη διαφορά η οποία υπάρχει πια στον τρόπο με τον οποίο πολιτικά κρίνουν οι ψηφοφόροι μας, αλλά έχει βοηθήσει και έχει συντελέσει πάρα πολύ σε αυτό, στο ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναλυτικά, εύληπτα εξηγεί, δεν υπόσχεται κάτι που δεν θα γίνει και κυρίως δεν κάνει κινήσεις προεκλογικές. Θα σας πω κάτι, πως από την πρώτη, το πρώτο καλοκαίρι που βγήκαμε βουλευτές, άρχισε λογάρι μείωση του έμφυα και χαριτολογώντας λέγαμε μεταξύ μας, θα πάμε σε προώρες εκλογές με λίστα. Ήταν κάτι ασυνήθιστο για την ελληνική δημοκρατία να γίνονται κινήσεις έγκαιρα, σωστά, όπως τις είχε υποσχεθεί εκείνος που κυβερνάει προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και να μην αφήνουμε τα μέτρα για το τέλος ώστε να έχουν και πολιτικό όφελος. Αυτά ότι... όλα παιδαγώγησαν και το λόγο, μου επιτρέπετε αυτό, και καταλαβαίνει και ο λόγος ότι υπάρχουν στην κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του άνθρωποι οι οποίοι τον σέβονται, τιμούν την ψήφο του και δεν τον κοροϊδεύουν. Ωραία, μιας και αναφερθήκατε στην επαρχία. Και επειδή επαναλαμβάνω ότι το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πλέον η ακρίβεια είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο και όχι η πανδημία, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στην καρδιά της πανδημίας, έτσι. Έχουμε νεκρούς, έχουμε κρούσματα, έχουμε μια αγορά η οποία δεν λειτουργεί στο 100% έτσι όπως θα λειτουργούσε αν δεν υπήρχε η πανδημία. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι και το κομμάτι των αγροτών στην περιφέρεια. Ακούω ότι εκεί πέρα είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα, διότι οι αυξήσεις οι οποίες φτάνουν στα ράφια, στα προϊόντα, δεν σημαίνει ξαφνικά ότι ανεβαίνει και το εισόδημα των αγροτών. Δηλαδή δεν μεταφράζεται σε μεγαλύτερη τιμή πώλησης από την πλευρά των παραγωγών, οι οποίοι έχουν να πληρώσουν ρεύμα, έχουν να πληρώσουν φυτοφάρμακα, έχουν να πληρώσουν αυξημένες ζωοτροφές. Τι γίνεται εκεί? Βλέπω τα τρακτέρ να προθερμαίνονται. Σωστά, έχετε δίκιο. Πράγματι έτσι είναι και στη δική μου την περιοχή υπάρχουν και αγρότες, οπότε έχω και γνώση πρωτογενώς. Όντως υπάρχει πρόβλημα στον αγροτικό τομέα και είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να το κρύψουμε ούτε μπορούμε να το παραβλέψουμε. Και θα σας θυμίσω ότι υπήρχαν και μέτρα, επειδή αναφερθήκατε και στα έξοδα τα οποία κάνουν οι αγρότες και στην πολύ σωστή παρατήρηση ότι αύξηση στο ράφι δεν σημαίνει αύξηση και στο αγροτικό εισόδημα. Μειώθηκαν. Μειώθηκε ο ΦΠΑ στα λοιπάσματα. Θα ισχύσει από την 1η Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν και εκεί κινήσεις. Τώρα, εάν σας πω ότι πρέπει και στα θέματα αυτά να υπάρχουν κινήσεις δραστικές και ριζικές, όπως είναι λόγω χάρη. Εμένα να μου το πείτε καλά να το κάνετε. Στους αγρότες, πώς θα δώσετε την απάντηση? Θα σας πω κάτι όμως. Και οι νέοι αγρότες, και δεν μιλώ για τους αγρότες οι οποίοι έχουν μια συμπεριφορά η οποία έχει καλλιεργηθεί με τα χρόνια και η οποία θεωρείται δεδομένη. Θα μιλήσω για τους νέους αγρότες που έχουν γνώση, που είναι επιστήμονες, που μπαίνουν με προγράμματα, που κάνουν δυναμικές καλλιέργειες. Αυτά δυστυχώς, κύριε Τζένο, στην πρωτογενή παραγωγή χρειάζονται λίγο χρόνο για να αποδώσουν. Όχι λίγο, χρειάζονται αρκετό χρόνο για να αποδώσουν. Αλλά εάν θέλετε να με πιστέψετε, σας λέω πως πέρα από τις κινητοποιήσεις που έχουν πολιτικό κίνητρο, αλλά δεν θα το πω για να οξύνω, εν πάση περιπτώσει θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιδράσουν. Ίσως είναι και μια συνήθεια ετήσια. Ίσως είναι και μια συνήθεια που δεν αποδίδει. Πάντως με το Μάκη το Βορύδι, εγώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχα δει κανένα τρακτέρ. Δεν ξέρω αν την έσπασε την παράδοση αυτή ο Μάκης. Αυτό ακριβώς μου δώσατε την ευκαιρία να πω ότι επειδή αντελήφθησαν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σκοπό ούτε να υποχωρήσει σε πιέσεις εκβιαστικές, αλλά κυρίως και πρωτίστως δεν έχει σκοπό να αδιαφορήσει για τους αγρότες που έχουν την ανάγκη της προσοχής, και σας λέω για τα μέτρα τα οποία αναγκάστηκαν πριν από 15 μέρες. Και την ανάγκη συνεννόησης. Εγώ με τον καινούργιο υπουργό, τον κύριο Γεωργαντά, είχα και συνάντηση και συνεργασία και με τον προηγούμενο. Αμέσως ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα παραγωγών για να συναντηθούν, να επικαιροποιήσουν τα θέματα. Το καταλαβαίνουν οι αγρότες αυτό. Καταλαβαίνουν και τη δυσκολία. Αλλά μην έχουμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν γνωρίζουμε στο μυαλό μας ότι ο αγρότης είναι εκείνος που δεν γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, που δεν γνωρίζει για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που δεν εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, αλλά που βεβαίως δεν αντιμετωπίζει και τις δυσκολίες που επισημάνεται. Σύνθετο πρόβλημα, πολύπλοκο και είναι στα καλύτερα δυνατά χέρια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει, για να μην προκαλώ και όσους τυχόν μας ακούν, ότι δεν υπάρχουν θέματα που αξίζουν περισσότερης προσοχής και πιο γρήγορων λύσεων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κυρία Μακρύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.